Την πρόταση τη Υπουργού Ενέργεια, Εμπορίου και Βιομηχανία τη Κύπρου, Νατάσα Σπυλίδου για αδειοδότηση του Τομαχίου 5 τη αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κυπριακή Δημοκρατία στην κοινοπραξία των εταιριών Exxon Mobil Exploration and Production Cyprus Offshore Limited, διαχειρίστρια ποσοστό 60% και Qatar Petroleum International Upstream LLC, ποσοστό 40%, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου. Επιπλέον, η Υπουργό Ενέργεια εξουσιοδοτήθηκε όπω υπογράψει εκ μέρου τη Κυπριακή Δημοκρατία το Συμβούλιο Έρευνα και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγή που έχει συμφωνηθεί κατόπιν εντατικών διαπραγματεύσεων με την κοινοπραξία σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία εντό των επόμενων ημερών. Επισημαίνεται ότι η αδειοδότηση του τεμαχιού 5 πραγματοποιείται δυνάμει του περί υδρογανανθράκων, αναζήτηση έρευνα και εκμετάλλευση νόμου, σύμφωνα με τον οποίο το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγήσει άδεια για μια περιοχή σε φορέα κάτοχο άδεια συνορεύουσα περιοχή βάσει κριτηρίων γεωλογικού ή παραγωγικού χαρακτήρα. Ω εκ τούτου, τον Ιούνιο του 2021, το Υπουργείο Ενέργεια, Εμπορίου και Βιομηχανία Κάλεσε τις κοινοπραξίες των ENI Total Energies, Αδιούχη ΤΕΜΑΧΙΟΥ 6 και Exxon Mobil Qatar Petroleum, Αδιούχη ΤΕΜΑΧΙΟΥ 10 όπως υποβάλλουν αιτήσει για χορήγηση άδεια έρευνας υδρογών ανθράκων για το ερευνητικό τεμάχιο 5. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου, υποβλήθηκε μία αίτηση από την κοινοπραξία των εταιριών ExxonMobil και Qatar Petroleum, η οποία αφού έτυχε αξιολόγηση από την Αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή, οδήγησε σε εντατικέ διαπραγματεύσεις της Υπουργού Ενέργειας και ομάδα Τεχνοκρατών και Συμβούλων του Κράτους με την κοινοπραξία που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στα μέσα Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.